διαπράξει και διαχειρίζεστε. Και αυτό είναι το χειρότερο. Και αυτό είναι το χειρότερο. Είσαστε ο υπουργός του μαύρου, του κατάμαυρου. Τώρα γίνατε και υπουργός των ΜΑΤ και των αστυνομικών επεμβάσεων και τώρα μόλις είπατε ότι σε όλη τη διάρκεια της θητείας σας καλούσατε τον εισαγγελέα και ο υπουργός των εισαγγελιών. Να χαίρεστε λοιπόν την ιδιότητά σας. Σας βάλανε να διεκπεραιώσετε και δυστυχώς το κάνετε μια από τις πιο βρώμικες επιχειρήσεις που έχουν διεξαχθεί στη μεταπολιτευτική Ελλάδα. Βρώμικη, πανβρώμικη επιχείρηση. Και τώρα βλέπω, μας πληροφορούνε, ότι το οποίο κατασκευάσατε, γιατί περί μορφώματος πρόκειται, συγκρίνεται το με αυτό το οποίο έκανε η ΕΡΤ όλο αυτό το πεντάμινο, για να καταλάβετε περί τίνος πρόκειται. Και τώρα βλέπουμε ότι αυτό το μόρφωμα, για να λειτουργήσει, συνοδεύεται τους εργαζόμενους για να μπουν μέσα στο ραδιομέγαρο με τα ΜΑΤ. Με τα ΜΑΤ θα κάνετε ενημέρωση και τηλεόραση. Με τα ΜΑΤ. Αυτά θα κάνουν την ενημέρωση πλέον. Σας αρέσει αυτή η σκηνή, να βλέπετε τα καλύτερα τηλεοπτικά δελτία ειδήσεων να εμφανίζονται στη χώρα αυτή, αυτές τις μέρες, αυτές τις δύο μέρες, και να έχουν φόντο τα ΜΑΤ τα οποία είναι μπροστά στην πύλη του ραδιομέγαρου. Τις βλέπετε αυτές τις σκηνές? Τις βλέπετε? Αυτές είναι σκηνές δημοκρατίας? Αυτές είναι σκηνές ανθρώπων που είναι απολυμμένοι, απλήρωτοι και στο δρόμο διεκπεραιώνουν ένα τεράστιο πλουραλιστικό ενημερωτικό έργο, το οποίο το βράδυ δεν μπορούν να το κάνουν τα ιδιωτικά κανάλια με τη μονοφωνία της προπαγάνδας, την οποία έχετε επιβάλει εσείς ως κυβέρνηση, και αυτοί βεβαίως σας έχουν επιβάλει και τη διαπλοκή και ό,τι άλλο συνεπάγονται αυτές οι σχέσεις για τις πολιτικές εξελίξεις στη χώρα μας. Αυτό το οποίο διακόψατε με τα ΜΑΤ, και έχετε πλήρη ευθύνη και εσείς προσωπικά, βεβαίως και η κυβέρνηση πρώτα απ' όλα συλλογικά, αυτό το οποίο έγινε με τα ΜΑΤ είναι να διακοπεί στο ραδιομέγαρο μια τεράστια πρωτότυπη δημιουργική προσπάθεια. Τεράστια και πρωτότυπη δημιουργική προσπάθεια. Επί 5 μήνες, μια χούφτα μόνο, απλήρωτοι εργαζόμενοι, απολυμμένοι, χωρίς να τους έχετε αποζημιώσει καν, με το κέφι και το μεράκι τους, βγάζανε ένα πλήρες ραδιοφωνικό και τηλεοπτικό πρόγραμμα, το οποίο το θαύμαζαν όσοι το παρακολουθούσαν, και ήταν πάρα πολύ. Ένα πλήρες ραδιοφωνικό και τηλεοπτικό πρόγραμμα. Όχι τις ντουντούκες τηλεοπτικές, τις οποίες εσείς εξυπηρετείτε και τους προσφέρετε και τις ψηφιακές άδειες. Αυτό κάνανε. Και ταυτόχρονα αυτή η χούφτα κάθε βράδυ είχε πολιτιστικές δραστηριότητες ανοιχτές στο λαό, στο ραδιομέγαρο. Τις βλέπατε? Έχετε δει 5 μήνες καθημερινές πολιτιστικές δραστηριότητες, δωρεάν, και από τους καλλιτέχνες και από αυτούς που συμμετέχουν, και οι οποίες να είναι ανοιχτές στο κοινό και να είναι και αυτές πρωτότυπες και δημιουργικές. Και το λέμε αυτό γιατί σας ενοχλούσε πάρα πολύ, γιατί ξέρατε ότι αυτό ήταν ένα μήνυμα προοπτικής και ελπίδας για αυτούς που λέτε ότι δεν έχουν πρόγραμμα. Ένα μήνυμα προοπτικής και ελπίδας, διότι μέσα από το ραδιομέγαρο μας υποδεικνύαν το δρόμο για να βγούμε από την κρίση. Γιατί για να βγούμε από την κρίση δεν φτάνει μόνο ένα οικονομικό πρόγραμμα. Παρακαλώ, ολοκληρώνετε, κύριε. Χρειάζεται και κάτι πολύ περισσότερο και ουσιαστικότερο. Πλήρης και ουσιαστική πολυφωνική ενημέρωση. Χρειάζεται και πολιτισμός. Διότι χωρίς αυτά η Ελλάδα θα συνεχίζει να βουλιάζει. Και αυτά τα μηνύματα εξέπεμπαν από το ραδιομέγαρο, και αυτά θέλετε να σταματήσετε με τα ΜΑΤ. Δεν θα σταματήσουν. Δεν θα σταματήσουν. Θα συνεχίσουν την προσπάθεια. Και δεν πιστεύω να διανοηθείτε τώρα, μετά το κατόρθωμα της Αγίας Παρασκευής, να δώσετε και την εντολή στον εισαγγελέα και στα ΜΑΤ να πάνε και στην ΕΡΤΡΙΑ. Γιατί έχει μείνει η ΕΡΤΡΙΑ να δίνει συνεχώς αυτό το μήνυμα.
Και αυτό το μήνυμα το έχει ανάγκη ο ελληνικός λαός. Και εμείς θα το στηρίξουμε αυτό το μήνυμα. Ευχαριστούμε γιατί είστε παράνομη κυβέρνηση, η οποία κάνετε παράνομες πράξεις αντισυνταγματικές. Πού είναι η πράξη νομοθετικού περιεχομένου με την οποία κλείσατε την ΕΡΤ? Γιατί δεν τη φέρνετε στη Βουλή και λέτε και καθυστερημένη ακόμα? Όχι, δεν θα τη φέρουμε ποτέ. Ξέρετε πώς λέγονται οι κυβερνήσεις οι οποίες βγάζουν νομοθετικά διατάγματα, κάνουν πράξεις με αυτά τα νομοθετικά διατάγματα, αλλά δεν τα περνάνε ποτέ ούτε εκ των υστέρων από την Βουλή? Παρακαλώ, παρακαλώ, πώς λέγονται αυτές πρέπει να ολοκληρώσετε για να και πώς λέγονται αυτά τα καθεστώτα? Λυπάμαι πάρα πολύ. Λυπάμαι πάρα πολύ για αυτά που κάνετε. Διότι δεν βλάπτουν το ΣΥΡΙΖΑ, βλάπτουν την Ελλάδα. Εντάξει, κύριε συνάδελφε. Εντάξει. Έχω κάνει δύο παραδείγματα. Κύριε Κουίκα,